Κύριοι βουλευτές, η αριστερά δεν συνηθίζει να προσωποποιεί τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Δεν δίνει μάχη προσώπων. Εξηγεί τις εξελίξεις και τις κοινωνικές μεταβολές με το διαλεκτικό σχήμα. Παραγωγικές σχέσεις, κοινωνικές τάξεις, ως απότοκες των πρώτων, που θεμελιώνονται τη θεωρημένη ιστορική στιγμή πάνω στους συγκεκριμένους συσχετισμούς των συντελεστών της παραγωγής. Έτσι δεν βρίσκει άλοθη τις επιθέσεις κατά των προσώπων, ούτε ακόμη κι αν αυτά εκπροσωπούν θεσμούς του συγκεκριμένου επικοδομήματος, του παροχημένου και αντιανθρώπινου εξτρεμιστικού νεοφιλελευθερισμού που δομείται σήμερα στην πατρίδα μας με το τρίτο ολοκληρωτικό και κοινωνιοκτόνο υπερμνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση μορφής του Προέδρου και της κοινοβουλευτικής ομάδας του δεν στοχεύει στο πρόσωπο του Προέδρου της Βουλής, κυρίου Ευάγγελου Μεϊμαράκη, αλλά στη λειτουργία του Κοινοβουλίου κατά τη σκοτεινή μνημονιακή περίοδο, όπου η δημοκρατία και η κοινοβουλευτική λειτουργία διαρκώς υποβαθμίζονται. Χωρίς να απαξιώνουμε πρόσωπα και υπολείψεις, πάντοτε πρέπει να αναζητούμε μια ευκαιρία για να προκαλέσουμε ουσιαστική συζήτηση για τα έργα και τις ημέρες του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κατά την περίοδο κυρίως του Μνημονίου, που είναι μια περίοδος μεσαίωνα στη μεταμοντέρνα εκδοχή της. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιοποιεί την ευκαιρία που έδωσε η πιο ακραία και βάρβαρη για το λαό, την κοινωνία και την υπόσταση της χώρας, παρέμβαση των δανειστών στην πολεμική μας ιστορία και που εξελίσσεται υπό ομαλές τυπικά δημοκρατικές συνθήκες. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, από το Μάιο του 2010 έχουμε τρία κύρια μνημόνια, 410 εφαρμοστικούς νόμους, 40 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και δεκάδες χιλιάδες άρθρα που περιέχονται σε διπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα και ψευδοερμηνευτικές εγκυκλίους. Υπάρχουν ολόκληρες βιβλιοθήκες από συνοδευτικά κείμενα και παραρτήματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που υποτίθεται ότι πέρασαν από την Ελληνική Βουλή. Δεν υπάρχει καμία χώρα στην ιστορία του σύγχρονου κόσμου που το κοινοβούλιο της να έχει καταρχήσει, να έχει καταργήσει σε τόσο λίγο χρόνο όλες τις κοινωνικές κατακτήσεις του λαού που εκπροσωπεί και να έχει δημιουργήσει ταυτόχρονα τόση ανεργία, τόση φτώχεια και τόση εξαθλίωση. Να έχει δηλαδή δανειστεί με ρήτρα μετατροπή στη χώρα σε αποικία και διαρκώς φτωχοποίησης του λαού και να την εμφανίζει ως εθνική επιτυχία. Έτσι δεν είναι μόνο η υπερπαραγωγή του νομοθετικού έργου που δεν έχει προηγούμενο σε καμία χώρα του πλανήτη, αλλά κυρίως η υποβάθμιση του ελληνικού κοινοβουλίου, η έλλειψη ενημέρωσης, επεξεργασίας και ουσιαστικής συζήτησης, η κατάρρευση δηλαδή του κοινοβουλευτικού χρόνου, όπου η συντεταγμένη λειτουργία του δρόντος λαού στις συνθήκες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας της ατομικής ιδιοκτησίας επιβάλλει τις θελήσεις της ως οργανωμένη βούληση της κοινωνίας. Είναι η μετάλλαξη της νομοθετικής λειτουργίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε μια επιπρόσθετη αλυσίδα, σε ένα βάρος, σε μια τυραννία για τον πολύπαθο ελληνικό λαό, σε μια θεραπενίδα της τριαρχίας των δανειστών που έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν με καθημερινές χειρουργικές παρεμβάσεις την αρπαγή του πλούτου του λαού μας και τη διαρκή και μόνιμη απαξίωση του ελληνισμού στον ευρωπαϊκό και διεθνή καταμερισμό εργασίας. Η Βουλή μεταβλήθηκε έτσι σε διεκπεραιωτικό μηχανισμό, ιονή παράρτημα του τυπογραφείου της κυβέρνησης, σε ένα εργαστήριο τυποποίησης νόμων που άλλοι αποφασίζουν μέχρι την τελευταία τους λεπτομέρεια. Επομένως, το βουλευτικό, με την κυριολεκτική του έννοια, υπάρχει στο μέτρο που αντιδρά, απορρίπτει ή έστω τροποποιεί αυτά που εισάγονται προς συζήτηση. Και πάντοτε υπό την προϋπόθεση
ότι υπάρχει κατάλληλος χρόνος, η τεχνική υποστήριξη και βεβαίως η συνειδητοποίηση από όλους τι συζητείτε και τι ψηφίζετε. Παρακάμπτουμε τις πρωτοφανείς βαρβαρικές εκφράσεις των μνημονιακών κειμένων με τις εκατοντάδες επαναλήψεις υποτιμητικών φράσεων για λαό και πολιτικό του προσωπικό. Όπως, διαβάζω, η Βουλή θα ψηφίσει μέχρι την, η κυβέρνηση θα αποφασίσει με το εξής χρονοδιάγραμμα, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας, έλεγε το χθεσινό, έχουμε δεσμευτεί να πετύχουμε, καθώς και φράσεις όπως, διαβάζω, η εκτέλεση της σύμβασης δεν είναι αντίθετη με ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Όπως ο ορισμός του αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου αποτελεί έγκυρη επιλογή που δεσμεύει την Ελλάδα και την τράπεζά του της Ελλάδος. Επίσης, ότι η Ελλάδα και η τράπεζα της Ελλάδος έχουν υπαχθεί νόμιμα, αποτελεσματικά και αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Επίσης, έχετε ψηφίσει αυτό που διαβάζω, ότι κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά του στοιχεία εξαιρούνται λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο της δικαιοδοσίας κατάσκεσης πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης. Πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο. Ή ότι τέλος έχει ψηφίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την εξής φράση. Ότι σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο το Κοινοβούλιο δεν απαιτείται να επικυρώσει τις δανειακές συμβάσεις. Που είναι απροσχημάτιστα προβλητικές και προσβλητικές. Ακόμη και για τυπικά κοινοβουλευτική διαδικασία που απαντάμε σε πρωτόκολλα δυστυχώς παράδοσης απικιών του προπερασμένου αιώνα. Δύο λεπτά κύριε Πρόεδρε. Αλλά με συνθήκες που εξασφαλίζουν την τυπική σύμπραξη των βουλευτών στην επικύρωση ήδη λυμένων αποφάσεων. Με συνθήκες παραίτησης από τις ασυλίας μας λόγω εθνικής κυριαρχίας και κυρίως με την εσωτερική απεμπόληση της προστασίας των κανόνων του εσωτερικού, διεθνούς, συνταγματικού, ανθρωπιστικού, αναγκαστικού δικαίου. Η διαδικασία αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφαιρεί κάθε ίχνος ουσιαστικής νομιμοποίησης του Κοινοβουλίου στα μάτια της κοινής γνώμης. Ως εκ τούτου, η ανάγκη ανάκτησης κάποιους στοιχειώδους κύρους επέβαλε την ευλαβική άσκηση και περαιτέρω ενίσχυση των κοινοβουλευτικών μέσων και δυνατοτήτων αυτονομίας του Κοινοβουλίου, που εκφράζεται κυρίως μέσω των ελαχίστων εντός του πρωθυπουργικο-κεντρικού συστήματος δυνατοτήτων των κοινοβουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το σημαντικότερο μέσο άσκησης της κοινοβουλευτικής αυτονομίας είναι η πρόταση μορφής, είτε κατά της κυβέρνησης, είτε κατά μεμονωμένου υπουργού. Από το γράμμα και το πνεύμα του συντάγματος, του κανονισμού της Βουλής και την κοινοβουλευτική πείρα, είναι σαφές ότι δεν μπορεί κάποια περιστασιακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία να καταργεί ή να παρερμηνεύει το Σύνταγμα. Η αυθόρμητη αντίδραση άλλωστε του παριστάμενου Υπουργού παρά το Πρωθυπουργό κυρίου Σταμάτη εκφράζει την αυτονόητη και βιωμένη κοινοβουλευτική νομιμότητα. Είτε περίμενε ο κύριος Σταμάτης την κατάθεση της πρότασης μορφής, είτε όχι, έδρασε κατά το κοινοβουλευτικό αυτονόητο. Όλοι άλλωστε αντιλαμβάνονται ότι η πρόταση μορφής κατά ενός υπουργού. Δεν θα κάνω χρήση δευτερολογία να τελειώσω σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει δευτερολογία, αλλά. Μπορώ να τελειώσω. Ζητήσατε δύο λεπτά, ένα λεπτό σας το δίνω ακόμα. Συνεχίστε. Που πρωτοστατεί στη δημόσια οικονομική πολιτική υπό διάφορες ιδιότητες ήδη από το 1974, δηλαδή μετέχει σε όλες τις πολιτικές και οικονομικές πλευρές της πολιτικής ζωής. Ήτανε απαραίτητο να ασχηθεί η αίτηση μορφής. Εξάλλου, είναι γνωστή η προσήλωσή του στην εσφαλμένη συνταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το νέο μνημόνιο η κυβέρνηση και Τρόικα
μετέτρεψαν τη χώρα σε ένα απέραντο εργατικό Ελντοράντο, χωρίς αρχές, χωρίς κανόνες, χωρίς έλεγχο, χωρίς προστασία, χωρίς κοινωνική νομοποίηση. Στόχος κυβέρνησης και ο δανειστών είναι ο εργαζόμενος ήλωτας, ο συνταξιούχος ζητιάνος, ο μικρομεσαίος διοκόμενος, ο αγρότης πένιτας. Η κυβέρνηση και τρόικα προωθούν τον πιο ακραίο επιθετικό αναχρονιστικό νεοφιλελευθερισμό στη διοίκηση και τις εργασιακές σχέσεις. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει να ορθώσει το ανάστημό του και πρέπει να ζητήσει άμεσα να μην συμπράττει σε αυτές τις άθλιες μεθοδεύσεις κατά του λαού μας. Πολύ σύντομα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νομικός πολιτισμός, η εθνική υπερηφάνεια, η δημοκρατία του λαού θα εκφράσουν αποτροπιασμό για αυτά που έγιναν αυτές τις μέρες και η κρίση της ιστορίας θα είναι αμήλικτη για την κυβέρνηση και για όσους στηρίζουν αυτό το άθλιο πρόγραμμα κατά του λαού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο εκ μέρους είναι...